Για χαρά μας, τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε. Γιατί τρίζει η καρέκλα μου. Μάλιστα. Ωραία, θέλει λίγο λάδωμα. Έχει έρθει η ώρα να δούμε τις παραλαβές. Φεβρουάριο, Μάρτιο δεν είχαμε κάνει και μέσα Απριλίου. Γιατί ήταν αρκετά τα πραγματάκια. Ωραία πραγματάκια που πήρα αυτούς τους μήνες. Πολλά μου τα κάνανε δώρο. Πολλά τα πήρα σε τσάμπα τιμή. Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσω. Είχε πολλά. Είχε και παιχνίδια. Είχε, βλέπω μπροστά μου, και κάποια memorabilia, movie memorabilia που μου αρέσαν εμένα. Έχει και πιο retro κονσολίτσες. Ας ξεκινήσω από τα retro. Έχει και κάτι γαμάτα ωραία. Πολλοί μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτό, ότι όταν σας τα δείχνω και να γελάτε, ειδικά οι πιο μικρή σε ηλικία, αλλά αυτοί που είναι πιο μεγάλοι θα καταλάβουν ότι όταν βλέπουν π.χ. ένα τέτοιο. Το Pacific War 1944. Θα καταλάβουν και θα θυμηθούν πάρα πολλά και θα πούνε «Oh yeah, oh yeah». Είναι ένα από τα πιο ωραία handheld που κυκλοφορούσαν τότε. Και αρκετά ακριβούτσικο, έτσι. Επίσης από handheld, αν θυμάστε, σας είχα δείξει τα Tiger. Σιγά σιγά πήραμε άλλα δύο. Το Star Wars, το Imperial Assault, το οποίο έχει και γαμάτο εδώ Darth Vader, τον ξεκουμπώνεις. Μισό. Τον ξεκουμπώνεις, αν δεν το σπάσεις. Τον ξεκουμπώνεις. Έλα ρε θείο, τον ξεκουμπώνεις. Τσουπ. Τον βάζεις εδώ πάνω. Και μπορείς να παίζεις έτσι τώρα. Γαμάτο, γάμισε. Αυτό είναι. Ένα από τα καλύτερα Tiger που κυκλοφορούσανε και από τα πιο γουστόζικα ήταν το Altered Beast, το οποίο πολλοί μπορεί να το είχατε παίξει σε PC. Καμάτο. Πολύ ευχαριστημένος που το πήρα. Παλιό, κάτι άλλο δεν μπορώ. Α, για τη συλλογή από τις κονσόλες μου. Λοιπόν, για τη συλλογή από τις κονσόλες μου, Xbox Original είχα. Το έχει ο καλός μου αδερφός, ο οποίος κάποια στιγμή, όταν θα το βαρεθεί, θα μου το δώσει. Σε τιμή ευκαιρίας όμως βρήκα ένα ακόμα και λέω γιατί να μην το πάρω. Είχε πάνω το μοντουλάκι του για να έχει και το κομπιουτεράκι, γιατί έχει και κομπιούτερ μαζί. Είχε πολλά παιχνιδάκια μέσα. Το Star Wars. Τι γίνεται σήμερα με τα Star Wars και τα Star Trek και τα ideas. Το Lord of the Rings. Το Project Gotham. Και το Halo, το Combat Evolved. Οπότε, γιατί να μην το τσιμπήσω. PSP παιχνίδια, γιατί νομίζω ότι η συλλογή μου PSP θα γίνει αρκετά μεγάλη σύντομα, υπό την έννοια το ότι τα PSP, τα παιχνίδια, τα βρίσκεις παντού. Παντού. Και φθηνά. Πήρα το Burnout Legends απλώς και μόνο επειδή μου έλειπε. Το Pirates of the Caribbean επειδή έλειπε και επειδή έκανε 2 ευρώ. Τα δύο τα Sonic. Sonic Rivals 2, Sonic Rivals 1. Δεν τα έχω παίξει, δεν τα έχω δοκιμάσει. Και μαζί με αυτά τσίμπησα και μια γκρία εκδοση του PSP. Πάλι από το φίλο μου τον Γιώργο. Έτσι. Είχα τη μαύρη, θα την είχατε δει και σε παλιότερο επεισόδιο. Όταν είναι τόσο οικονομικές οι τιμές που μπορείς να το βρεις, γιατί να μην πάρεις και τη δεύτερη την έκδοση, η οποία, γιατί όχι. Σωστά. Ο οποίος ξεχωριστά, και εδώ έχει κάτι παιχνιδάκια, όχι τα κουτιά τους βέβαια, άλλα 5-6 παιχνιδάκια. Έχει, παραδείγματος χάρη, αν σου πω ότι δεν τα έχω δει ακόμα, καλέ μου φίλε που με παρακολουθείς αυτή τη στιγμή, Gangs of London, δεν το ξέρω καν. Medal of Honor Heroes Klein. Need for Speed Most Wanted, νομίζω το έχω και σε κουτάκι. Διπλό, δεν πειράζει, κάποιος θα το πάρει. Και το Medieval Resurrection, το έχουμε σε κουτάκι, το έχετε δει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Demo Disc, Killzone Liberation. Το Killzone Liberation δεν το έχω, η αλήθεια είναι. Δεν το έχω. Και Need for Speed Carbon on the City. Πολλά ραλάκια ο φίλος που τα είχε. Οι περισσότεροι με ραλάκια είστε. Το καλό το κρατάω για το τέλος. Λοιπόν, μέσω eBay μπορείτε να βρείτε πολλά memorabilia, movie memorabilia, δηλαδή και παιχνίδια memorabilia, games memorabilia. Το memorabilia θα είναι η σημερινή μας λέξη.
Εγώ βρήκα με ούτε ένα ευρώ κάτι ωραία μπρελοκάκια Star Wars. Όπως είναι αυτό. Stormtrooper. Έτσι. Ούτε ένα ευρώ. Έχει και... Τι γράφει εδώ? 2012 Lucasfilms Plastic Color. Σιγά μην κάνει κάμερα zoom, τέλος πάντων δεν θα το δείτε εσείς. Ενδιαφέρον. Πήρα αυτό με ούτε ένα ευρώ, το Millennium Falcon, το οποίο είναι σε ωραία θικούλα, τσουπ, για να το κρεμάσεις, για να κάνουμε τη συλλογή μας. Οπότε ναι, όσοι γουστάρετε, τσιμπάτε από eBay. Ούτε ένα ευρώ. Θα μου πεις δεν υποστηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή μας, αλλά τι να κάνουμε που εδώ τα έχουν 20, 30, 12, 15, 17. Και εκεί θα τα πάρεις ούτε ένα ευρώ, δυστυχώς. Τώρα, κάτι σημαντικό που το χρειαζόμουν εδώ και καιρό όσον αφορά το ότι όλες τις κονσόλες της Retro, οι οποίες βγάζανε RCA, αυτό το κίτρινο, άσπρο, κόκκινο καλώδιο, ήθελα να τις περνάω μέσα από τέτοιο, πες το, μέσα από τον ενισχυτή μου, ο οποίος το κάνει, υποτίθεται, upscale σε 1080 και να βγαίνει λίγο καλύτερη ποιότητα ήχου, καλύτερη ποιότητα, πες το, εικόνας, όχι ήχου. Οπότε, επειδή ήταν 4-5 κονσόλες, είναι το Super Nintendo, είναι το NES, είναι το Mega, όχι το Mega Drive, όχι, είναι το Mega Drive ή έχω adapter, δεν θυμάμαι, το Mega Drive μπορεί να έχω adapter. Γενικά όλες οι παλιές κονσόλες οι οποίες βγάζουν RCA, χρειαζόμουν ένα switchάκι. Και υπάρχει ένα πολύ φθηνό σουιτσάκι πάλι μέσω eBay, το οποίο παίρνει 4, 1, 2, 3, 4 μπροστά. Μπορείτε να βάλετε και S-Video αν θέλετε μπροστά, έχει και το in, και το βγάζει είτε σε S-Video είτε σε RCA. Βέβαια στο δικό μου μπαίνει RCA στον τέτοιο, στον ενισχυτή μου, και βγαίνει HDMI για την οθόνη μου, οπότε ένα μικρό upscale το κάνει. Είναι λίγο καγκουρέξ γιατί γυρίζει από εδώ για να επιλέξει μια σπριγραμμούλα εδώ πέρα την τέτοια. Αλλά τη δουλειά την κάνει και για 6-7 ευρώ δεν με ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι κάνει, δεν κάνει δουλειά του. Μια χαρά θα είμαστε. Μια καλή παραλαβή που έκανα τζαμπέ αυτή την εβδομάδα είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε. Το ραφάκι. Δεν έχει μπει ακόμα τίποτα πάνω. Το συγκεκριμένο ραφάκι το είχα βρει στο σούπερ. Μπορείτε να πάτε στα σούπερ που πετάνε τα ράφια τους. Γιατί αυτά τα ράφια κάποια στιγμή τα στέλνουν, εφόσον είναι και σε καλή ποιότητα, σε καλή κατάσταση. Έτσι, γιατί από κάτω αυτό, το κάθε ραφάκι από κάτω έχει μια σιδερένια βέργα. Είναι αρκετά σκληρό δηλαδή. Ήταν κάπως έτσι, όπως θα δείτε κάπου κατά εδώ που έχω μια φωτογραφία. Το πήρα, το έβαψα μαύρο με σπρέι, για να φαίνεται και όμορφο. Θα μπουν και κάποια αυτοκόλλητα, θα τα δείτε μετά αργότερα, γιατί τώρα από χθες το έχω. Ίσα ίσα το έβαλα για δοκιμαστικά να δω που θα μπαίνει. Και με βόλεψε πάρα πολύ. Οπότε, επίθεση στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Και μαζέψτε ό,τι μπορείτε. Θα τα χρειαστείτε στο δωμάτιό σας αυτά. Είναι πάρα πολύ βολικά. Αυτό το μήνα ο Γιώργος, ο φίλος μου πάλι, μου χάρισε πολλά επιτραπέζια. Επιτραπέζια κλασικά, τα οποία εσείς οι πιο μικροί δεν το θυμάστε. Λιμνούπολη, ρε φιλέ. Πληρονόμων 13. Η πιο καινούργια έκδοση του βέβαια είναι, δεν είναι η κλασική. Γαμάτη. Δωράκι ήταν, οπότε είναι γαμάτο. Και κάποια άλλα πιο κλασικά τα οποία δεν τα φτάνω τώρα. Όπως ήταν το πυρβόλεξο. Κάτσε, για εσάς, για την μπάκτα μου. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων. Εδώ, ακόμα δεν βγήκαν καν από τη σακούλα. Mini quiz, λεξομανία, πυργόλεξο και οτιδήποτε έχει σχέση με Batman. Το συλλέγω, οπότε ό,τι μαλακίτσα και να είναι, φέρτη μου, του λέω. Και αυτό το μήνα, ίσως η καλύτερη αγορά που έκανα και θα την ευχαριστηθώ περισσότερο, έχει σχέση με παιχνίδια, αλλά είναι κάτι το οποίο παίζαμε εμείς πιο πιτσιρικάδες. Τι είναι? Είναι μεγάλο. Μισό λεπτό να σκύψω. Ναι, σκύψω, να τη βάλω. Μαλάκες. Μαλάκες. Για να σας το δείξω καλά. Εδώ. Φλιπεράκι Batman, ρε φίλε. Φλιπεράκι Batman, ρε φίλε. Οτιδήποτε έχει σχέση με Batman, σας είπα, το συλλέγω. Δηλαδή, ό,τι μαλακέ και να είναι. Πάλι από το φίλο μου τον Γιώργο, σχετικά οικονομικό μου το έδωσε και μου το έκανε και σε σιγά σιγά, δώσε τώρα, δώσε μετά. Γαμάει. Γαμάει.
Τέσσερα πονταράκια θέλει. Ε. Και είναι φοβερό. Από κονσόλες πέρα από το Xbox δεν είχαμε τίποτα άλλο. Τι άλλο. Α, στο eBay επίσης όσοι έχετε DSLR και θέλετε ένα fish eye effect, δηλαδή αυτό που δείχνει λίγο έτσι ο φακός, μπορείτε να το αγοράσετε με ούτε 10 ευρώ. Σας έρχεται σαν ένα τέτοιο σακουλάκι ψεύτικο και είναι αυτός ο φακός, το οποίο το συνδέεις πάνω στον ήδη υπάρχοντα φακό σου και σου κάνει αυτό το εφέ που έχουν το fish eye λέγεται. Οπότε και αυτή ήταν μια καλή προσφορά που υπήρχε στο ίντερνετ, ενδιαφέρουσα. Εποφεληθείτε και από αυτήν. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο που πήρα αυτό το μήνα. Α, ναι. Αυτοκινητόδρομος, μαλάκα. Αυτοκινητόδρομος, μαλάκα. Πώς λέγεται? Turbonators, the fastest race test set in the world. Μαλάκα. Αυτοκινητόδρομο. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε εμείς σε κανένα 3 μήνες πάλι με νέες παραλαβές. Μέσα στον Απρίλιο θα πάρω και κάτι πολύ καλό, το που θα το δείτε εσείς μετά από κάνα μήνα δύο. Ίσως να μην κρατηθώ και να σας το δείξω. Ίσως όμως. Αυτά. Να συλλέγετε ό,τι μπορείτε. Να κρατάτε ζωντανές τις αναμνήσεις των παλιών χρόνων, γιατί θα φτάσετε σε μια ηλικία όπως είμαστε εμείς και θα λέτε τι είχαμε παλιά ρε φίλε και δεν θα έχετε τίποτα. Να θυμάστε, να κρατάτε ζεστές όλες σας τις αναμνήσεις, έτσι ώστε όταν είστε πεσμένοι να επιστρέφετε σε αυτές. Και πιστέψτε με, όλα γίνονται πάρα πολύ όμορφα όταν επιστρέφετε στις αναμνήσεις σας τις παλιές. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, παιδες, να είστε όλοι καλά. Αντίο.